ότι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας των Ελλήνων έχει απολύτως καταληθεί και ότι οι δανειστές, κύριε Υπουργέ, με ακούτε κύριε Υπουργέ, θα έπαιρνα αμέσως το λόγο και θα απεκάλυπτα ότι όχι μόνο τα τετραγωνικά μέτρα, αλλά το δικαίωμα ιδιοκτησίας των Ελλήνων έχει καταληθεί και ότι έχετε παραδώσει στους δανειστές γνωμοδότηση με την εξής φράση. Η εκτέλεση της δανειακής σύμβασης δεν είναι αντίθετη με ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Θυμίζω ότι ο Παπανδρέου είχε πει, εκτός κι αν αναγκαστικός νόμος άλλα ορίζει, ακόμη και ο Παπανδρέου το είχε πει αυτό, με τη δημόσια τάξη, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου. Σας έχουν βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας έχουν δικάσει, σας έχουν δανείσει με ρήτρα μη ισοτίμου μέλους. Και όποιος είναι νομικός από την αίθουσα εδώ μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι οι δανειστές δεν δεσμεύονται από κανένα αναγκαστικό νόμο, από κανένα νόμο δημόσιας τάξης, από καμία διεθνή συνθήκη που είναι και των Ευρωπαϊκών Ενώσεων και από καμία γενικώς παραδεδειγμένη αρχή του διεθνούς δικαίου. Να τα πείτε αυτούς τους συναδέλφους, διότι δεν μπορεί να με ψημιρούν για τα 100 ή τα 120 και εσείς έχετε παραδώσει στους δανειστές τέτοια κατάπτυστα κείμενα. Και συνεχίζω, τους έχετε βάλει να δεχτούν ότι ο ορισμός του αγγλικού δικαίου είναι έγκυρη δική τους επιλογή που δεσμεύει την Ελλάδα. Τους έχετε πει ακόμη ότι οι δανειστές μπορούν να εκτελούν και να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία. Θα ήθελα να με ακούσει ο κύριος Υπουργός. Συνεχίστε κύριε, εντάξει, το βλέμμα πολύ. Μπορεί να είναι αλλού, το αυτή ακούει. Θα ήθελα όμως, παρακαλώ τον από τον σεβασμό. Και ότι έχετε δεχτεί με τη γνωμοδότηση που έχετε παραδώσει στους δανειστές ότι μπορούν οι δανειστές να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου χωρίς ακόμη και δικαστική απόφαση. Σας διαβάζω τη γνωμοδότηση που έχετε παραδώσει πριν κάποιους μήνες. Διαβάζω. Ούτε το δικαιούχο μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θα συνεχίσω κύριε, θα περιμένω κύριε Πρόεδρε. Θα περιμένω κύριε Πρόεδρε. Διότι ύστερα θα αναφερθώ και σε ένα προσωπικό θέμα και παρακαλώ τον απόλυτο σεβασμό. Έχετε δεχτεί, επαναλαμβάνω, ότι ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, ή δικαιοδοσίας ή κατάσχεσης πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης. Τι σημαίνει πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης να κατάσχουν οι δανειστές περιουσιακά στοιχεία? Και βάλατε Έλληνες βουλευτές να δηλώσουν στις γνωμοδοτήσεις, χωρίς να το ξέρουν περισσότεροι, ότι η συγκεκριμένη σύμβαση δανειακή δεν είναι απαραίτητο να επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Χαρείτε τους! Σας βάλανε να υπογράψετε ότι όλες οι δεσμεύσεις για τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι απαραίτητο. Τρεις συμβάσεις δανειακές γνωμοδοτήσεις, παρακαλώ, για τα πρακτικά, με την ελληνική μετάφραση του Υπουργείου. Και την ημέρα, κύριε Υπουργέ, που απεκάλυψα ότι έχετε δώσει αυτές τις κατάπτυστες γνωμοδοτήσεις νομικού συμβουλίου του κράτους, που κατά το Σύνταγμα προόριστε, αν υπάρξει πρόβλημα με τους δανειστές, να πάνε να εκπροσωπήσουν το δημόσιο, την ημέρα που σας έστειλα και πήγα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να σας αποτρέψει να δώσετε στους δανειστές τις γνωμοδοτήσεις, με παραπέμψατε στο ΔΟΕ. Την ίδια μέρα και παρετή, την ίδια μέρα, παρακαλώ πολύ, με παραπέμψατε στο ΔΟΕ. Με παραπέμψατε στο ΔΟΕ. Και όταν ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών... Παρακαλώ, αν έχετε καλοσύνη, σοβαρότητα. Παρακαλώ, μάλιστα. Όχι σε εσάς, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και όταν ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου σας ρωτηθείς από μένα εάν τα χρήματα που έφερα με τον νόμο Αλογοσκούφη πρέπει να φορολογηθούν, ο κύριος Κριτσέλης και μου είπε ότι απαγορεύεται,
τον αποπέμψατε αφού τον βάλατε στο ψυγείο 8 μήνες μετά. Παρακαλώ, με συγχωρείτε που τον πέταξα. Τον κύριο Κριτσέλη. Διότι είχατε βάλει τις υπηρεσίες να βάλουν πρόστιμο. Δεν σεβαστήκατε αγώνες. Φυλακίστηκα για σας, για να σας γεζείς. Δεν λείπει ο Λαζαρίδης, ο Χρύσαρτος από εδώ. Για να είστε εσείς εκεί πέρα. Έδωσα αγώνα. Όχι όταν αποκαλύπτουμε τις νομοδοτήσεις με τα κατάπτυστα κείμενα. Να αγνοείτε τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Είναι εδώ κατεθειμένη πρόταση και η γνωμοδότηση του κυρίου Κριτσέλη. Θα καταθέσω όλα τα έγγραφα. Σας αγκαλώ γι' αυτό. Δεν μπορεί πολιτικούς αντιπάλους που σάπισαν στις φυλακές για να κάνετε αυτά που κάνετε κατά του έθνους και να κάνετε τα επέσχυντες πράξεις κατά πολιτικών αντιπάλων. Καταθέτω όλα τα έγγραφα και τελειώνω. Και μην μου λέτε ότι δεν τα ξέρετε αυτά. Όταν ο κύριος Κριτσέλης ενημέρωνε ότι δεν μπορούν να φορολογούνται χρήματα τα οποία ήρθαν νομίμως το λόγο Αλακουσκούφη, εγώ μόνο, κανένας από τη λίστα Λαγκάρτ, να συνεχίζεται μια επέσχυτη πράξη κατά ενός ανθρώπου ο οποίος θεωρώ ότι έκανε μικρούς αγώνες για τη δημοκρατία. Τελειώνω. Παρακαλώ πολύ, θέλω, επειδή πήγα στην Επιτροπή του Αυτοδομήντα και είδα 100 επιχειρηματίες τρομοκρατημένους. Κάποιοι πήγαν να πετάσουν από τα παράθυρα. Επειδή ασκείται φορολογική τρομοκρατία κατά των Ελλήνων, θα πρέπει να προσέξετε, διότι δεν είναι τα κείμενα τα οποία δυστυχώς συνάδελφοι του Ελληνικού Κοινοβουλίου έρχονται να ψηφίσουν χωρίς πολλές φορές να μελετούν, από ό,τι κατάλαβα και από τον κύριο Πολύδωρα. Είναι η τρομοκρατία που ασκείται στους Έλληνες. Είναι η επέλαση κατά των εισοδημάτων τους. Είναι το ότι θα πληρώνουν για τους βράχους, για τις πέτρες, για ό,τι έχουν όλες οι γενιές. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας για την ανοχή σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούμενο νομοσχέδιο δεν είναι μόνο ένα σχέδιο δίμευσης που εφήρμοσαν αποικιοκράτες κατά κατακτημένων λαών. Είναι ένα σχέδιο εθνικής φορολογικής τρομοκρατίας. Είναι ένα σχέδιο βίαιης αρπαγής και παράνομης ιδιοποίησης ό,τι απέμεινε στους Έλληνες και Ελληνίδες. Είναι μια επέλαση, ένα εχθρικό ανακοινωθέν κατά εχθρού λαού. Μια ανήθικη επίθεση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των λαών. Ένα έγκλημα από μια εθνική αστική τάξη η οποία, αφού χρεοκόπησε το λαό της, επειδή είδε μόνο ως αρπαχτή τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον παραδίδει μέρα με τη μέρα σιδηροδέσμινο και λαϊλατημένο στους δανειστές. Χωρίς προοπτική, χωρίς μέλλον, χωρίς ατομικά, κοινωνικά και κυριαρχικά δικαιώματα. Το έγκλημα το δικό σας, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ότι δανειστήκατε επειδή οι άσωτες πολιτικές ηγεσίες χρεοκόπησαν τον ιστερικό λαό μας, αλλά επειδή δανειστήκατε με ρήτρα παράδοσης του λαού, με ρήτρα αποικίας, με ρήτρα βίαιης εσωτερικής υποτίμησης, κύριοι της κυβέρνησης, και να φτάσετε κάποτε στις πολυπόθητες αγορές, θα έχετε μια κοινωνία εξαθλειωμένη, θα έχετε λαό πένιτα, θα έχετε κράτος χωρίς κοινωνικές υπηρεσίες, ένα κράτος παρία, εχθρός της κοινωνίας, παραδομένο στην αδιφάγο ιδιωτική πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ.